Καλησπέρα κύριε Κοντζαντή. Καλησπέρα κύριε Λεάνη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Πώς είμαστε? Πολύ καλά, έτοιμοι να βάλουμε τα γιορτινά μας μαζί με το φεστιβάλ να γιορτάσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα 50 του χρόνια. Ναι. Ιστορική στιγμή, έτσι. Να πούμε ότι κανένα άλλο φεστιβάλ από καμιά άλλη παράταξη, όχι δεν άντεξε 50 χρόνια, δεν άντεξε γενικότερα. Κανένα άλλο φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να αντέξει, γιατί το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι χτισμένο από διαφορετικά υλικά. Ξέρετε ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν φτιάχνεται με χορηγούς και σπόνσορες, αλλά φτιάχνεται με την εθελοντική προσφορά των μελών και φίλων της ΚΝΕ και του ΚΚΕ. Φτιάχνεται με τα ιδανικά της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας, της εθελοντικής προσφοράς. Και αυτό είναι το στοιχείο που το κάνει διαφορετικό, που το επιτρέπει σε όλες τις εποχές να συνομιλεί με την προοδευτική τέχνη και να μπορεί να εκφράζει ό,τι πιο πρωτοπόρο έχει γεννήσει ο ελληνικός μας πολιτισμός. Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, δεν ξέρω αν είναι στο πλαίσιο των 50 χρόνων, αλλά αυτή τη φορά το φεστιβάλ κρατάει μια μέρα παραπάνω. Ακριβώς, τέσσερις μέρες. Ξεκινάμε σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, στο Πάρκο Τρίτσι, στις Δυτικές Συνοικίες της Αττικής, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Και κορυφώνεται το Σάββατο στις 8.30 ώρα με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο Σύμβουλος Δημήτρης Κουτσούμπας. Βέβαια είναι τέσσερις μέρες με τέσσερις σκηνές, με πάνω από 400 καλλιτέχνες, με θέατρο, με μουσική, με εκθέσεις, με συζητήσεις, με συναυλίες, με 45 νεολαίες κομμουνιστικές και αντιπεριλεστικές από όλο τον κόσμο που μας θυμάνε με την παρουσία τους. Με όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή που κάνουν το φεστιβάλ της ΚΝΕ κάτι το μοναδικό, το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό θεσμό της χώρας. Να πούμε κάποια από τα αφιερώματα, γιατί είναι πραγματικά πολύ 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 σημαντικά, αξιόλογα και θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθούν. Ναι, για παράδειγμα σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα τον Τρυπολίτη, σε επιμέλεια του Διονύση του Τσακνή. Υπάρχει αφιέρωμα στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτικό τραγούδι από τους Κοινούς Θνητούς. Όπως επίσης αφιέρωμα στο Στέλιο Καζαντζίδη, «Μα εγώ δεν ζω γονατιστός». Αύριο μεγάλο αφιέρωμα στο διεθνιστικό τραγούδι, που έχει συνδεθεί με το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Το επαναλαμβάνετε κύριε Κοτσαντή, γιατί έκανε μια διακοπή και δεν ακούστηκε ούτε το όνομα. Λέω αύριο αφιέρωμα στο διεθνιστικό τραγούδι, αλλά και στο Δημήτρη Μητροπάνο, που έχει συνδεθεί με το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Τις επόμενες μέρες αφιέρωμα. Από αυτούς που έχει συνδεθεί από το πρώτο σχεδόν φεστιβάλ. Ναι, ακριβώς. Ναι. Από το πρώτο μέχρι και το 2011 που ήταν η τελευταία του παρουσία. Όπως και άλλοι, πολύ μεγάλοι τραγουδιστές, καλλιτέχνες, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνος ο Λοΐζος. Ήταν μάλιστα και χθες η επέτειος από το θάνατό του. Ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου που είναι στην ακριβώς. Σε όλους αυτούς τους μεγάλους συνθέτες πρώτα απ' όλα έχουμε αφιέρωμα την Παρασκευή, αλλά και στο αντιπολεμικό και πολιτικό μέταλ για τους φίλους αυτής της σκηνής. Και προφανώς το Σάββατο με την κορύφωση των εκδηλώσεων αφιέρωμα στο ίδιο το φεστιβάλ και στα 50 του χρόνια που επιμελείται ο Οδυσσέας ο Ιωάννου, αλλά και πολλές άλλες εκπλήξεις και συναυλίες, όπως είναι η παρουσία φέτος του θρυλικού hip-hop συγκροτήματος Dead Prez από την Αμερική, που έρχεται στο φεστιβάλ μας το Σάββατο. Τι θα απαντούσατε σε έναν νέο να σας έλεγε γιατί να έρθω στο φεστιβάλ? Να έρθει και να το ανακαλύψει μόνος του. Θα δει δηλαδή, νομίζουμε ότι ειδικά για τον νέο που έρχεται πρώτη φορά, ανοίγεται ένας νέος κόσμος μπροστά του. Μια προσπάθεια συλλογική που χτίζεται με τα χέρια, το μυαλό, με την ευρηματικότητα των μελών και φίλων της ΚΝΕ. Ένα πάρκο που αλλάζει όψη αυτές τις τέσσερις μέρες, με τέσσερις σκηνές, με στέκια, με συζητήσεις και εκθέσεις για όλα αυτά που ανησυχούν και αν θέλετε εμπνέουν και την νεολαία να μπει σήμερα στον αγώνα, να αμφισβητήσει αυτή την κυρίαρχη πολιτική. Άρα κάθε νέος που ψάχνει μια ανάσα ψυχαγωγίας, αλλά και κάθε νέος που ψάχνει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας, στο τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουμε τα πράγματα, νομίζουμε ότι έχει τη θέση του στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Άλλωστε και το φετινό μας σύνθημα είναι ένα προσκλητήριο αγώνα. Γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο
το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Δηλαδή η κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που θα βάλει τέλος στο σκοτάδι της φτώχειας, της αδικίας και των πολέμων. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ενδεχομένως να ενδιαφέρει πολλούς. Θα υπάρχει μέσα στο φεστιβάλ ένα αφιέρωμα στα 50 χρόνια ιστορίας του? Ακριβώς, το Σάββατο αφιέρωμα στα 50 χρόνια ιστορίας του φεστιβάλ, με πάρα πολλούς γνωστούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Οδυσσέα Ιωάννου. Ναι, εκτός από αυτό, θα υπάρχει και φωτογραφικό υλικό παραδείγματος χάρη. Υπάρχει οπωσδήποτε. Ναι, υπάρχει έκθεση, που θα είναι σωστό, και τις τέσσερις μέρες του φεστιβάλ, αφιερωμένη στα 50 του χρόνια, που εκεί μπροστά στα μάτια μας θα παρελάσουν και τα 50 χρόνια της ιστορίας του φεστιβάλ, μεγάλες μορφές που συνδέθηκαν μαζί του. Αν θέλετε, είναι και τα 50 χρόνια ιστορίας του κόμματός μας, 50 χρόνια ιστορίας των εργατικών, λαϊκών και νεολαίστικων αγώνων. Και 50 χρόνια νεολαία. Με το φεστιβάλ, ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο πρώτο και τώρα βλέπουν όλη αυτή τη διαδρομή με πολλή συγκίνηση και με πολλή αγάπη. Ακριβώς. Και είναι συγκινητική η ανταπόκριση όλου αυτού του κόσμου, που είτε έμεινε δίπλα στο κόμμα μας, είτε έκανε διαφορετικές πολιτικές επιλογές τα προηγούμενα χρόνια, τώρα συμπορεύεται ξανά με το ΚΚΕ, γιατί βλέπει ότι η ελπίδα βρίσκεται μέσα στον αγώνα, σε σύγκρουση με την πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των λόμπι, του ΝΑΤΟ. Τελικά η ελπίδα βρίσκεται στον αγώνα για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας, να γίνουμε πρωταγωνιστές των εξελίξεων, και σε αυτό το δρόμο πρωταγωνιστή και είναι πάντα μπροσάρι στο ΚΚΕ. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Το ντοκιμαντέρ το οποίο προβλήθηκε στις προηγούμενες εκδηλώσεις, αφιερωμένο στα 50 χρόνια, θα μπορέσει κάποιος να το δει στο φεστιβάλ? Στο φεστιβάλ θα προβάλλονται αποσπάσματα σε διάφορους χώρους και εμβόλυμα σε συναυλίες. Τις επόμενες μέρες θα οργανωθούν διάφορες προβολές του ντοκιμαντέρ, που απέσπασε πολύ καλά και ενθαρρυντικά σχόλια, θα λέγαμε, από όλους και όσους το είδαν σε πρώτη προβολή του. Και είναι και ένα ιστορικό ντοκουμέντο, κύριε Κωνσταντή. Ακριβώς. Και μάλιστα είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο που έχει και αδημοσίες. Γιατί διατρέχει μια διαδρομή 50 χρόνων που δεν έχει να κάνει μόνο με το ΚΚΕ, έχει να κάνει με όλα αυτά τα οποία συνετελέσαν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ακριβώς. Είναι 50 χρόνια αγώνων, 50 χρόνια πολύ μεγάλων κοσμοϊστορικών γεγονότων. Σωστά. 50 χρόνια πολιτισμού, γιατί το φεστιβάλ της ΚΝΕ έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον πολιτισμό. Και 50 χρόνια που το ΚΚΕ και η ΚΝΕ παλεύουμε για να φτιάξουμε ένα κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων. Το επόμενο διάστημα θα έχουν την ευκαιρία οι ακροατές μας να το παρακολουθήσουν και στο διαδίκτυο, το ντοκιμαντέρ της ΚΝΕ για τα 50 χρόνια του φεστιβάλ. Κύριε Κωνσταντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ραντεβού στο φεστιβάλ της ΚΝΕ σήμερα και μέχρι το Σάββατο στο Πάρκο Τρίτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ.